κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε ο Πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό λόγω των διαδηλώσεων και των διαμαρτυριών κατά των υποχρεωτικοτήτων για τον κορονοϊό. Είναι κάτι που το ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι διαδηλώσεις δεν είναι ειρηνικές και βλάπτουν την οικονομία. Την Παρασκευή το Οντάριο επικαλέστηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να ανταποκριθεί στους αποκλεισμούς. Αυτό ήταν το υπεύθυνο και απαραίτητο. Σήμερα, για να συνεχίσει να βασίζεται σε αυτές τις προσπάθειες, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει περισσότερα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για να θέσει την κατάσταση πλήρως υπό έλεγχο, είπε. Ο Τρουντό τόνισε ότι η εφαρμογή του νόμου περί έκτακτων περιστατικών θα περιοριστεί χρονικά και θα χρησιμοποιηθεί με στοχευμένο και αναλογικό τρόπο. Πρόσθεσε επίσης ότι η πράξη θα χρησιμοποιηθεί για την προστασία κρίσιμων υποδομών όπως αεροδρόμια και διασυνοριακές διελεύσεις. Ο Τρουντό είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που επικαλείται το νόμο περί έκτακτων περιστατικών. Ωστόσο, οι κυβερνήτες της Αλμπέρτα, του Σασκάτσουαν, της Μανιτόμπα και του Κεμπέκ δήλωσαν ότι δεν συμφωνούν με την απόφαση αυτή.